Η κυβέρνηση στον αυταρχικό κατήφορό της δεν έχει τέλος. Συνεχίζεται με ένταση της καταστολής. Αυτό έκανε και σήμερα το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, δημιουργώντας κλίμα αστυνομοκρατίας σε όλη τη Θεσσαλονίκη και μάλιστα απαγορεύοντας την είσοδο στους δημοσιογράφους. Για άλλη μια φορά, η απάντησή σας στα προβλήματα είναι η καταστολή. Τι ζητούσαν οι φοιτητές? Πάνω από ένα χρόνο τα πανεπιστήμια είναι κλειστά. Ζητούν λοιπόν να ξαναγίνουν φοιτητές. Και πώς απαντάτε? Με βία και καταστολή. Και μάλιστα τη στιγμή που οι φοιτητές ήδη από τις προηγούμενες μέρες είχαν ανακοινώσει ότι σήμερα το πρωί λήγει η κατάληψη. Τι κάνατε λοιπόν? Επίδειξη πυγμής. Το κλίμα όμως τρομοκρατίας, να είσαστε βέβαιοι ότι δεν θα περάσει. Εμείς ζητάμε να πάρθουν όλα τα μέτρα για ασφαλές άνοιγμα των πανεπιστημίων και ταυτόχρονα να αφαιθούν ελεύθεροι όλοι οι προσαχθέντες. Σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο, αναφέρεται στους ιδίους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε τροποποιήσεις για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και ένα ξεκάρφωτο άρθρο για την παράταση της ειδικής διαχείρισης. Δεν ξέρουμε ποιες εταιρείες αφορούν. Βεβαίως, είναι μία διαδικασία προπτωχευτική. Με τους ιδίους πόρους δημιουργούνται καινούργιοι, δηλαδή μορφές νέας έμεσης φορολογίας σε βάρος του εργατικού λαϊκού εισοδήματος με πρόσχημα την ελάφρυνση εθνικών συνεισφορών από τους κρατικούς προϋπολογισμούς, ώστε να μείνει περισσότερος δημοσιονομικός χώρος στα κράτη-μέλη για τη στήριξη του κεφαλαίου και ταυτόχρονα να αυξηθεί ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με αφέμαξη του λαϊκού εισοδήματος, τόσο με έμεση φορολογία, που όμως δεν είναι τόσο φανερός για τους λαούς. Ωστόσο, η συζήτηση μεταξύ των κρατών μελών ξεκίνησε με ένταση και αντιθέσεις, τόσο για τη διαμόρφωση του Ταμείου Ανάκαμψης, όσο και για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, πυροδοτώντας αντιπαραθέσεις στο εσωτερικό της. Τι θεσμοθετούνται λοιπόν? Μειώσεις συνεισφορών από το ακαθάριστο εγχώριο εισόδημα στο πολυετές της Αυστρίας, Ολλανδίας, Γερμανίας, Σουηδίας και αυτός ήταν ο συμβιβασμός της Συνόδου, όπως και στο όριο των ιδίων πόρων που ανεβαίνει στο 1,4% του ΑΕ. Θεσπίζεται νέος ιδίος πόρος συνεισφοράς των κρατών μελών στις ποσότητες των μη ανακυκλωμένων απορριμμάτων πλαστικών συσκευασιών. Επίσης, ποσοστό εσόδων από πληστηριασμούς του συστήματος εμπορίας ρήπων, όπως και από ψηφιακές συναλλαγές, από χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, αλλά και από διασυνοριακούς φόρους άνθρακα, από την εφαρμογή της κοινής ενοποιημένης βάσης φορολογίας των εταιριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι προσπαθείτε να κάνετε? Να ντύσετε αυτή τη νέα φορολογία εργαζομένων με φιλοπεριβαλλοντικό περιτύλιγμα σαν κίνητρο, δηλαδή για μείωση ρήπων. Δεν εξηγείται όμως γιατί, αφού τα κράτη-μέλη θα επιδιώξουν τα φιλοπεριβαλλοντικά μέτρα για να μειώσουν και να μηδενίσουν αυτούς τους φόρους, όμως οι φόροι αυτοί θα παραμείνουν και μετά το 2058, που θα είναι η εξόφληση του δανείου. Δηλαδή θα μείνουν για πάντα. Είναι σαν το άρθρο 219 που περάσατε, που τσαλαπατάει τις προστατευόμενες περιοχές Natura. Ήδη οι πόροι λοιπόν ουσιαστικά είναι έμεση φόροι του κράτους και οι όμιλοι θα τους φορτώσουν στους λαούς, όπως έγινε και με τις πλαστικές σακούλες.
Το δε ενδιαφέρον για την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιριών συνδέεται με τους ανταγωνισμούς των ομίλων και κυρίως με ΗΠΑ και Κίνα, αλλά και με τη φοροελάμβρηση μεγάλων ευρωπαϊκών ομίλων με θυγατρικές στα διάφορα κράτη-μέλη. Οι διπόροι είναι αντιλαϊκοί φόροι που θα βαρύνουν το εργατικό λαϊκό εισόδημα και για την αποπληρωμή των 750 δις που δανείζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση για το Ταμείο Ανάκαμψης, βεβαίως θα το ξεκοκαλίσουν μονοπωλιακοί όμιλοι και θα πληρώσουν το λογαριασμό οι εργαζόμενοι. Γιατί παίρνονται αυτά τα μέτρα? Γιατί η ανάγκη κοινοτικής στήριξης με μιας ισχυρής κρατικής παρέμβασης στις οικονομίες των κρατών μελών είχε ενταθεί πριν από την εμφάνιση της πανδημίας κάτω από την πίεση επιβράδυσης ανάπτυξης στην Ευρωζώνη. Διαπίστωναν το μέγεθος υπερσυσσόρευσης του κεφαλαίου που δεν μπορεί να επενδυθεί με ικανοποιητικό ποσοστό κέρδους, εντόπιζαν μορφές του προβλήματος όπως η μεγάλη έκθεση ευρωπαϊκών τραπεζικών ομίλων στα ομόλογα υπερχρεωμένων κρατών και στα κόκκινα δάνεια. Υπήρχε πίεση για αυτά τα μέτρα και βεβαίως αντιθέσεις για τρεις λόγους. Πρώτον, υπήρχε πρόβλεψη για το μεγάλο βάθος της κρίσης και τη δυσκολία γρήγορης ανάκαμψης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, έχει οξυνθεί ο ανταγωνισμός και οι απειλές κυρώσεων του οικονομικού πολέμου Ευρωπαϊκής Ένωσης με ΗΠΑ αλλά και Κίνα μετά το Brexit. Τρίτον, η ανισόμετρη εκδήλωση της κρίσης στα κράτη-μέλη και η απέτηση υπερχρεωμένων κρατών του Νότου να διασφαλίσουν φτηνό δανεισμό με την άμεση στήριξη της υψηλής προληπτικής πιστοποιητικής ικανότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά για πρώτη φορά σε κοινό δανεισμό για να δώσει επιδοτήσεις σε κράτη-μέλη που αποτελεί βήμα προς ευάνθεση της ενοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενίσχυση των ενιών μηχανισμών για εφαρμογή ενιαίων αντιδραστικών κατευθύνσεων σε βάρος των λαών, αλλά και αποπληρωμή του κοινού δανείου του Ταμείου Ανάκαμψης. Θα συνοδευτεί με νέους ενιαίους φόρους και αυστηρή τήρηση του εκάστοτε πλαισίου δημοσιονομικής πολιτικής. Τώρα, σε ό,τι αφορά την εποπτεία και ειδικά για την Ελλάδα, θα είναι πολλαπλή. Δίπλα στο ευρωπαϊκό εξάμεινο, στις μεταμνημονιακές δεμεύσεις και τις εγκρίσεις δόσεων από το Eurogroup, στην εποπτεία της Κομισιόν για τη σωστή απορρόφηση του νέα ΕΣΠΑ, θα προσθεθεί ένας μηχανισμός διαρκούς αξιολόγησης του προγράμματος μεταρρυθμίσεων και δεσμεύσεων, που υποβάλλει η κυβέρνηση με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης. Αυτός θα αποφασίζει αν θα αποδεσμεύονται ή θα παγώνουν τα κονδύλια των περιβόητων επιδοτήσεων. Η ενισχυμένη κοινοτική εποπτεία είναι πολλαπλό στήριγμα στην προώθηση των στόχων του εγχωρίου κεφαλαίου, όπως υπάρχει στα σχέδια του ΣΕΒ, της Τράπεζας Ελλάδας και της κυβέρνησης. Υπάρχει πλήρης κάλυψη και σύμπλευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της αστικής τάξης στην προώθηση αυτών των αντιλαϊκών αναδιαρθρώσεων. Και βεβαίως η κοινοτική εποπτεία βοηθάει την κάθε κυβέρνηση να μιλάει για εξωτερική πίεση για εφαρμογή αντιλαϊκών μέτρων. Και όμως υπάρχει συμφωνία μεταξύ σας, αλλά και στα στρατόπεδα όλων των αστικών κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο ποια θα είναι τελικά πάλι τα θύματα για να υλοποιηθούν τα σχέδια ανάκαμψης της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Θα προσθεθούν νέα βάρη σε μισθωτούς και αυταπασχολούμενους, που ήδη υποφέρουν από την αντιλαϊκή πολιτική μνημονίου διαρκείας. Και ας προβάλλεται σαν μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα και σαν ιστορικό βήμα για μια δυνατή ενωμένη Ευρώπη. Ο νέος πακτολός κοινοτικού χρήματος είναι για να ανακάμψει η κερδοφορία των μονοπωλίων και μόνο και αυτοί πρέπει να πανηγυρίζουν. Οι θυσίες μισθωτών και αυταπασχολουμένων θα συνεχιστούν
στο βωμό επανεκκίνησης της καπιταλιστικής οικονομίας. Όλες οι συνιστώσεις της Λυκοσυμμαχίας συμφωνούν στην επίθεση στους εργαζόμενους, κάτω από τον τίτλο «Προώθηση μεταρρυθμίσεων», γι' αυτό οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να την πατήσουν. Η αποπληρωμή από το λαό νέων δανείων που έρχονται θα προσθεθούν στο ήδη υπέρογκο δανεισμό της Ελλάδας με καταεδάφιση ασφαλιστικών δικαιωμάτων που έχουν απομείνει, με προώθηση ιδιωτικής ασφάλισης και του αμυγός κεφαλοποιητικού συστήματος που μετατρέπει την επικουρική σύνταξη σε ατομικό επενδυτικό προϊόν. Με επέκταση των ευέλικτων σχέσεων εργασίας, την εκπεριτροπής εργασίας και τη χρηματοδότηση των εργοδοτών. Ακόμα και με παροχή κινήτρων αύξησης ορισμένων βιώσιμων επιχειρήσεων, που θα αυξήσει την ανταγωνιστική πίεση και θα αυξηθούν τα λουκέτα για χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις και αυταπασχολούμενους. Σε ό,τι αφορά το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, μετατρέπεται σε προνομιούχο κοινό μέτοχο, που σημαίνει θα συμμετέχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μαζί με ιδιώτες επενδυτές, προκειμένου να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και να προχωρήσει την αποεπένδυση. Δηλαδή, περαιτέρω ιδιωτικοποίηση των τραπεζών. Σε αυτά τα παιχνίδια έχετε παίξει και οι δυο, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, όλα αυτά τα χρόνια. Το ΤΟΥΧΟΣΟΥ δημιουργήθηκε το 2010 για να στηρίξει το εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Παρήχε την κεφαλαιακή ενίσχυση για σκοπούς ανακεφαλοποίησης. Όμως όσες ανακεφαλοποίησεις έγιναν, έχασε ο κρατικός προϋπολογισμός, δηλαδή ο άγριος φορολογούμενος λαός. Γιατί? Για τις ανάγκες των τραπεζών ενδιαφερόσαστε, όχι για τις εργατικές τάξεις και των λαϊκών στρωμάτων που τροφοδοτούν τον προϋπολογισμό. Η στρατηγική της κυβέρνησης είναι η απεμπλοκή του δημοσίου από τις τράπεζες με τη χρηματοδότησή τους. Το Ταμείο θα έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί σαν ιδιώτης επενδυτής και όχι σαν κρατικός μηχανισμός. Δηλαδή έρονται τα εμπόδια που υπήρχαν, ώστε το Ταμείο να συμβάλλει στην αποεπένδυση. Αυτό αποτελεί ένα μεγάλο βήμα για να ξαλαφρώσετε τις τράπεζες από τα βαρύδια, δηλαδή τα κόκκινα δάνεια, που φτάνουν στο 35,8% του συνόλου της τραπεζικής χρηματοδότησης. Και αυτό αναμένεται να μεγαλώσει, αφού υπάρχει καθεστώς αναστολής που φτάνει τα 21 δις. Όλα αυτά προκειμένου να τονωθεί η τραπεζική χρηματοδότηση σε επιχειρηματικούς ομίλους, με φόντο και τις διεργασίες για την Τραπεζική Ένωση, στρώνοντας χαλί για επιτάχυση πληστηριασμό σε λαϊκά σπίτια και χιλιάδες επαγγελματίες, δηλαδή αναδιαρθρώσεις αντιλαϊκές που σηματοδοτεί τον ΚΕΑΔΑ για δεκάδες χιλιάδες επαγγελματίες και αυταπασχολούμενους. Και βέβαια, άνοιγμα της αγοράς των κόκκινων δανείων, με μεγαλύτερη εμπλοκή σε φαντς και κοράκια, έτσι θα πετύχετε το στόχο του μονοψήφιου αριθμού για κόκκινα δάνεια. Φυσικά, με την ανακεφαλοποίηση θα εκδοθούν νέες μετοχές σε χαμηλή τιμή, προκειμένου να προσελκυστεί επενδυτικό ενδιαφέρον. Αυτό σημαίνει για το Ταμείο μεγάλη μείωση των δικαιωμάτων του, των παλιών μετοχών του. Τελικά, η αποεπένδυση είναι επιζήμια για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα υποστεί ζημιά, όπως την περίπτωση της Πειραιός. Ωστόσο, άσκηση ποινικής δίωξης για απιστία δεν γίνεται, παρά μόνο από έγκριση του ίδιου του Ταμείου, δηλαδή ασυλία. Είναι βέβαια αυτά και απαιτήσεις στις εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για την ελληνική οικονομία. Εστιάζουν στις υπερβολικές μακροοικονομικές ανισορροπίες που σχετίζονται με το υψηλό δημόσιο και εξωτερικό χρέος, το δημόσιο απόθεμα μη εξυπηρετούμενων δανείων και όλα αυτά σε συνθήκες υψηλής ανεργίας, χαμηλής αύξησης παραγωγικότητας και υποτονικής επενδυτικής δραστηριότητας. Σε αυτές τις συνθήκες
προωθείτε την τόνωση της παραγωγικότητας. Πώς? Με νέα αντεργατικά μέτρα, δηλαδή νέα βάσανα και προβλήματα για τα λαϊκά στρώματα. Συνεπώς, τα μέτρα και οι σχεδιασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων θέλουν μέσα από αυτές τις αλλαγές να φορτώσουν νέα βάρη και πλάτες στην εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα για να διασφαλιστεί η κερδοφορία των μονοπωλίων σε συνθήκες οικονομικής καπιταλιστικής κρίσης. Εμείς λέμε καμιά αυταπάτη. Οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να εγκλωβιστούν για ακόμα μια φορά στην αναμονή της σωτηρίας από τα δισεκατομμύρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε στην επιλογή του ικανότερου διαχειριστή για την αξιοποίησή τους μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ, απέναντι σε όλα αυτά που εσείς θεωρείτε μονόδρομο, κατέθεσε πρόταση νόμου για την ανακούφιση αυταπασχολουμένων της πόλης και της υπαίθρου από τις συνέπειες της κρίσης και τη διαχείριση της πανδημίας και αφορούν διατάξεις για την ανακούφισή τους λόγω της μεγάλης μείωσης των εισοδημάτων τους και της τεράστιας εισόρευσης χρεών σε ασφαλιστικά ταμεία αλλά και τράπεζες, προβλέποντας τη δραστική μείωση αυτών των χρεών. Τα μέτρα αυτά είναι επιτακτικά αναγκαία, δεδομένου ότι η μεγάλη πλειοψηφία των αυταπασχολούμενων έχει πληγεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από την οικονομική καπιταλιστική κρίση και από τα περιοριστικά μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Οι αναστολές πληρωμών οφειλών συσσωρεύουν τεράστια ποσά που μετατρέπονται σε χρέη που δεν μπορούν να αποπληρωθούν, οδηγώντας χιλιάδες αυταπασχολούμενους και φτωχούς αγρότες και κτηνοτρόφους κυριολεκτικά σε απόγνωση. Απλόχεροι είσαστε μόνο στην κρατική καταστολή και φόβο. Όμως δεν θα περάσει. Απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική σας θα βρίσκεται συνέχεια την αντίδραση του λαού και της νεολαίας. Καταψηφίζουμε και την πολιτική σας και αυτό το νομοσχέδιο. Για τις τροπολογίες θα μιλήσουμε στη δευτερολογία.